αυτοκίνητο, δεν μπορώ να κάνω. Φτιάξ τον ήχο, Κώστα. Τι παναθεμάτε. Ελπίζω να έχει σταματήσει ο Κώστας το κινητό. Λοιπόν, τώρα μια χαρά. Γεια. Ε, παιδιά, αφού ξέρει πως δεν ακούγεται καλά. Ξέρω ότι δεν ακούγεται καλά. Τι και παίρνει, έτσι. Τι να κάνω. Ελπίζοντας ότι δεν θα καταλάβει ο Κοντόπουλος ότι ακούγεται χάλια. Λες και παίρνει κάποιον που κάνει εκπομπή για πρώτη φορά. Ναι, ναι. Τι έγινε, πώς είσαι. Τι κάνεις, πώς είσαι. Εγώ καλά, καλά μια χαρά είμαι στα καλά. Βασικά καλά, καλά, χαλαρά. Κώστα, βγαίνεις με κάποια έξω. Βγαίνεις με κάποια έξω. Όπως τώρα, ναι, ναι. Πρώτο ραντεβού, πρώτο ραντεβού, όχι όπως τώρα, πρώτο ραντεβού. Πρώτο ραντεβού και όλα. Και παραγγείλει τον Αγλέωρα. Και παραγγείλει τον Αγλέωρα, μάλιστα. Τι κάνεις. Τον Αγλέωρα. Εντάξει. Όχι εγώ, εσύ. Ναι, ναι, για πες. Τι κάνεις εκεί πέρα. Τι κάνω, τίποτα ρε φίλε, δεν έγινε. Άκουγες κάτι, βγαίνεις έξω για να περάσεις καλά. Δεν κάνεις να μετρήσεις τώρα τις λεπτομέρειες, το τι παράγγειλε, τι είναι αυτό που έφαγε ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Ή να τις μετράσεις τις μπουκές. Άμα περνάει καλά ρε φίλε, το θέμα είναι να περνάς και εσύ μαζί της καλά. Mm-hmm. Τώρα να κάτσεις να υπολογίζεις το αν θα χαλάσεις πέντε... Πώς τι? Α, θες και εσύ να μιλήσεις, οκ. Okay. Ναι, έχουμε και... Ναι, εντάξει. Mm-hmm. Πού πας, ρε Στόκερμαν. Επειδή οδηγάω και δύο, συγγνώμη. Τώρα από εκεί πέρα δεν πιστεύω να υπάρχει θέμα το τι θα χαλάσεις ακριβώς, νομίζω. Θεωρώ. Ναι. Όχι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Μέχρι τώρα βλέπω ότι πέσα σε ενοχλεί. Εμένα θα με ενοχλούσε. Όχι από την άποψη ότι μετά δεν θα έχω να φάω. Εντάξει, στην τελική δεν ξαναβγαίνω. Μια φορά δεν θα μπω φυλακή. Θα τα φάει ένα εκείνη και δεν θα φάσει εσύ. Όχι, ρε παιδί μου. Εμένα με ενοχλεί, ρε παιδί μου, να υπάρχει αυτή η ασυδοσία. Έτσι. Δεν εννοώ ότι χαλάσω 150 ευρώ μια φορά, ότι μετά δεν θα έχω να φάω. Εντάξει, με 150 ευρώ δεν σωζόμαστε για μια φορά. Ωραία. Να πούμε την αλήθεια. Έτσι. Αλλά δεν μου αρέσει γενικά να βλέπω ότι υπάρχει ασυδοσία στον πλανήτη. Όταν άλλο κερνάει. Έτσι. Έχει αυτή τη πρόθεση να κεράσει επειδή γουστάρει, επειδή σε πάει, επειδή είναι χαρούμενος, έτσι. Ναι, θα τον αφήσει να κεράσει. Εννοείται. Είναι καλό να μοιραζόμαστε τη χαρά κάποιου ανθρώπου. Ναι. Αλλά παράλληλα πρέπει να έχουμε και λίγο τάκτη στη ζωή μας, ας πούμε έτσι. Επειδή σίγουρα, και κάνει ο άλλος, μην πάει να πει ότι είναι και ο Νάσης. Δεν έχει καμία υποχρέωση να πληρώσει μια περιουσία για σένα. Ο σωστός, ο gentleman. Πριν βγει έξω ραντεβού για φαγητό, πάντα τρώει στο σπίτι, έτσι. Ακριβώς. Γιατί δεν βγαίνει, στην ουσία δεν βγαίνει για το φαγητό, βγαίνει για την παρέα. Ο σωστός. Ακριβώς. Έτσι. Έτσι όπως το λες. Τώρα, δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς, έχει να κάνει το ότι δεν είσαι γουρούνι. Mm-hmm. Με αυτό το θέμα, που δεν γουρνιάζεις. Ναι, ακριβώς. Το μάζεψα. Με την κοπέλα που είσαι τώρα, δεν ξέρω ποια κοπέλα είναι μαζί σου. Άκουσα πάντως γυναικεία φωνή. Έτσι, γίνεις έξω. Καλά, άκουσες την γυναικεία φωνή. Και η κοπέλα αυτή παραγγέλνει σαν να μην υπάρχει αύριο. Okay. Σαν να έχει να φάει μια εβδομάδα. Έτσι. Ναι. Εσύ δεν θα ξενερώσεις. Μα όχι, ρε φίλε. Δεν θα ξενερώσεις. Αντικειμενικά, όχι, δεν θα ξενερώσω. Εγώ θα ξενερώσω, φίλε Κώστα όμως. Εγώ θα ξενερώσω. Γιατί μου δείχνει εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Ότι δεν σέβεται την καλή μου πρόθεση. Απλά. Α, ότι και καλά, ότι. Εκμεταλλεύεται, ρε παιδί μου, την περίσταση και τίποτα άλλο. Γιατί. Θα μου πεις, από αυτή την φάση καταλαβαίνεις ότι είναι καιροσκόπος. Ναι, από αυτή τη φάση. Από τη λεπτομέρεια καταλαβαίνεις πολλά για το χαρακτήρα ενός άνθρωπου. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι καιροσκόπος ή οτιδήποτε άλλο. Τέτοια φύση. Κοίταξε να δει. Όταν ξεκινάει η προϋπόθεση, τη ξέρει κάτι. Ρε παιδί μου, δεν πάει με τη φάση ότι θα βγει ο άλλος να τα πληρώσει όλα και ότι πάει, ξέρω εγώ, μισά-μισά. Και στο έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή. Όχι, γιατί θέλει να νιώθει άνετα γι' αυτό. Άσχετα αν δεν το κάνεις εσύ, δεν το αφήνεις, mm-hmm. δεν το επιτρέπεις να το κάνεις. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλάζει η κατάσταση εκεί. Ναι, θα μου πεις τώρα το ελεύθερο και ότι σε εκμεταλλεύεται, φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Ναι, παιδί μου, ναι. Ναι, το δέχομαι αυτό, Το υπερβολικό. Ναι. Αυτό το κομμάτι. Αλλά τώρα το να τρει τον άμπακα. Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Εκεί... Ο Βασίλης πάντως σε ενοχλεί τα ματρώει μια γυναίκα τόσο πολύ. Του χαλάει εντάξει, τι να κάνουμε. Ο καθένας είναι όπως βολεύεται. Ο Βασιλάκης βολεύεται έτσι.
πολύ θόρυβο. Να λείπουν τα υποκοριστικά, Κώστα. Να λείπουν τα υποκοριστικά. Ο Βασίλης, με συγχωρείτε. Ο Βασίλης, με συγχωρείτε. Ανακαλώ. Έτσι. Ναι, ανακαλώ. Έτσι, με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να εκθέσω κανέναν ούτε να φέρω σε δεύτερη θέση. Έχω βγει και ένα ποτό παραπάνω. Οπότε με ελευθερώνω. Όχι, normal. Δεν είμαι. Δεν οδηγώ και. Ωραία, ωραία. Να προσέχεις, Κώστα, στον δρόμο. Άμα έχεις πιει, να προσέχεις ιδιαίτερα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μιλήσει η κοπέλα που είναι μαζί σου. Να μιλήσει και η κοπέλα, ναι, περίμενε μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ας δώξεις εσύ γιατί θα μας πάρει. Δεν πήρα τελευταία σήμερα. Γνωστή φωνή. Γνωστή φωνή. Τώρα καταλαβαίνω κοπέλα είναι. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Αλέξανδρε. Τι κάνεις. Είμαι γάμο. Είμαι τέλεια. Εσύ θες, σε παρασέρεις, κακιά παρέα εδώ. Ο Κωνσταντίνος είναι για όλα. Αν έβγαζες τον Κωνσταντίνο έξω να τον κεράσεις για τη γιορτή σου. Και ο Κωνσταντίνος... Και ο Κωνσταντίνος εκείνη τη μέρα αποφάσισε να φάει τον Αγλέωρα. Παξεντερονές. Όχι, θα πήγαινα λάτζα, έστερα και τα πιλαπιάτα. Καθόλου δεν σε ενοχλεί. Άμα τον μπάτσο το ξεπερνούσε, δεν θα μιλάγα, θα το κάνα βαβά, μην το πω αλλιώς. Και μετά θα του έλεγα πήγαινε έξω και έρχομαι εγώ, ξέρεις, θα τα κανονίσω όλα εγώ και θα έλεγα παιδιά. Ξέρω ότι σας χρωστάω, πότε θα πιω πιάτα. Δεν θα σε ενοχλήσει όμως. Όχι. 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 Από τη στιγμή που έχω πει στον άλλον ότι θα σε κεράσω και θα βγω έξω, ναι, έχει το δικαίωμα να πάρει όσο θέλει και ό,τι θέλει. Τι γίνεται, ρε παιδί, μόνο εμένα θα με ενοχλούσε. Γιατί να σε χαλάσει. Γιατί βλέπω ότι ο άλλος έχει ασυδοσία, ρε παιδί μου. Κοίτα, δεν σέβεται το κέρασμα. Του λες ότι είναι γιορτή μου και θα σε κεράσω. Δεν θα πας να τον πας σε ένα μαγαζί το οποίο ξέρεις το οποίο το κοστίζει από 100 ευρώ και πάνω. Θα πας σε μια κατάσταση που είναι okay, αλλά ο άλλος παίρνει 10 πιάτα. Δεν παίρνει ένα, καταλαβαίνεις. Μεταλλεύεται την περίσταση. Δεν μου έχει τύχει. Δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι. Μου, εμένα δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Αλλά έχει τύχει σε ένα φίλο μου να βγει από το ραντεβού με μια γυναίκα και να πάρει ό,τι πιο ακριβό υπήρχε, ρε παιδί μου, επίτηδες. Λες και το κάνει επίτηδες. Ό,τι πιο ακριβό υπήρχε. Έτσι. Και τι έκανε. Πλήρωσε. Τα πλήρωσε. Τα πλήρωσε. Αλλά ξενέρωσε, ρε παιδί μου, όταν βλέπεις ότι η άλλη κοιτάει να στη ζημιώσει όσο γίνεται περισσότερο. Κοίτα, αν αυτό ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που το είδε, να το πω έτσι, δεν έχει κάθε δίκιο. Αν γενικά βλέπεις ότι ο άλλος έχει φιλότιμο και ότι μια φορά σου έχει κάνει αυτό το πράγμα, δεν έγινε και κάτι. Ναι, αλλά συνήθως... Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ο άλλος ότι θα σου κάνει ένα δώρο, ένα γλυκό, θα δει μια επίσκεψη αναφέρουμε... και να δεις κινήσεις, εντάξει. Αναφέρομαι κυρίως σε καινούργιες σχέσεις. Γιατί λίγο πολύ, αυτό δεν θα συμβεί σε άτομα που γνωρίζονται πολύ καιρό. Δηλαδή, εγώ ξέρω φίλε μου αν είναι σωστό ή όχι. Αλλιώ θα είναι και γνωστό μου, όχι φίλο μου. Έτσι. Αυτά δεν συμβαίνουν σε άτομα που τα ξέρει πολύ καιρό. Συμβαίνουν μεταξύ γνωστών λίγου καιρού. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό επιμένω στο κομμάτι αυτό, στα πρώτα ραντεβού, ότι συμβαίνει αυτό. Τέλο πάντων, εντάξει. Βάζει μένα δεν θα με χαλούσα. Δεν θα με χαλούσα. Αν έβλεπα βέβαια ότι και τη δεύτερη φορά ότι ξεκινάει αυτή η μύρλα δεν έχω και μήπως γίνεται μισά-μισά και αυτά, εκεί θα καταλάβω το άτομο αυτό ξέρω ψάχνω να βρει τραπέζα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γεωργία μου, εάν έβγαινα μια κοπέλα έξω και δεν πήγαινα σε ένα μέρος να φάμε και αντιλαμβανόμουν ότι ξόδεψε όσο γίνεται περισσότερα, δεν ξαναβγαίνα. Όχι επειδή με τσιγκούνησε, αυτοί που με ξέρουν να... Προσωπικά ξέρουν ότι συγχαίρομαι με τους τσιγκούνιδες και δεν είμαι καθόλου τσιγκούνιδες. Αλλά εκτός από τους τσιγκούνιδες, συγχαίρομαι και τους ανέστητους. Ίσως εξίσου με τους τσιγκούνιδες. Δεν μπορώ, ας πούμε, να βλέπω ανθρώπους να μην σέβονται τίποτα άλλο προκειμένου να ικανοποιήσουν το συμφέρον τους. Έχω θέμα με αυτό. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Και θα συμφωνήσω εν μέρη και με τον Ιωάννη, όταν γνωρίζει τη δουλειά κάνει ο άλλος, είναι. Μεγαλύτερη γαϊδουριά, δηλαδή είναι πιο μεγάλη γαϊδουριά να ξέρεις ότι ο άλλος είναι security και να ξοδέψεις τόσα, όταν να ξέρεις ότι ο άλλος είναι υπάλληλος πολυεθνικής. Αλλά και να ξέρεις ότι είναι υπάλληλος πολυεθνικής και βγάζει 3.000 το μήνα, ξέρω εγώ, και πάλι είναι λίγο γαϊδουριά να βαστείς αυτό και να ξοδέψεις αλόγιστα. Στην τελική δεν στα χρωστάει, έτσι. Έχει και αυτός ανάγκες που έχει δάνεια, μπορεί να έχει 1.000 πράγματα στο κεφάλι του. Έτσι. Δεν το έχω δει ξανά το story αυτό. Το έχω ξαναδεί αυτό το story. Και σε μένα αν έχει τύχει.
Δηλαδή, ξέρεις ότι είμαι ένας απλός κουρίερ, ξέρω εγώ, εσύ, mm-hmm. εσύ γιατρός, ξέρω εγώ, σαν νοσοκομεία και ξεκινάμε την κλάψη του δεν έχω και μισά-μισά και έλα να βγούμε έξω να πληρώσεις και δεν μπορούμε να πάμε εκεί άμα θες να αλλάξουμε σπίτι. Εντάξει, πόσο το σπίτι, αυτά μου πλειάσουμε. Και βγαίνεις έξω και είναι στη φάση, έλα, πλήρωσε. Ναι, μου έχει τύχει, μου έχει τύχει, ξέρω πώς είμαι. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Αν, Ιωάννη, γράφεις βιντεάκι για την εκπομπή, σου βρήκα και τίτλο για το YouTube, Αναισθησία στο κέρασμα. Αναισθησία στο κέρασμα, ωραία. Έτσι. Λοιπόν, θα σε αφήσω να πάρει και κανένας άλλος τηλέφωνο. Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργη. Σε φιλούμε και οι δύο. Φιλάκια πολλά. Να σε καλά, γεια σου, παιδιά. Να περάσετε καλά. Bye-bye.